Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε αυτή την υπόθεση με τους φυλακισμένους οι οποίοι θέλουν να δώσουν πανελλήνιες ανάμεσά τους και δύο πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είναι ο ένας και ο 47χρονος με το τσεκούρι που είχε εισβάλει στην εφορία Κοζάνης, αν θυμάσαι. Για αφήσει πίσω του και ένα νεκρό και τρεις τραυματίες. Ναι. Δικαίωμά τους είναι. Δεν κάνουν κάτι παράνομο. Προβλέπονται όλα αυτά. Προβλέπονται. Το θέμα είναι αν αυτή η διαδικασία είναι δούριο ύπο ή το χρησιμοποιούν ως δούριο ύπο για να καθυστερούν δικαστικές αποφάσεις, να έχουν παραπάνω προνόμια και ούτω καθεξής. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Άγγελο τον Βουράκη από την εκπομπή της Face Χορδά και βέβαια με τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος είναι αστυνομικός αναλυτής. Άγγελε, να ξεκινήσουμε από εσένα. Όπως είπε και ο Γιάννης, γνωρίζουμε βεβαίως ότι προβλέπεται. Αλλά στην υπόθεση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, του δολοφόνου της συντρόφου, της συζύγου του, της Καρολάιν, υπήρξε ένα πρόβλημα με αναβολή της δίκης, η οποία μετατέθηκε και στη συνέχεια, επειδή μετατέθηκε η δίκη, δεν μπορούσε να πάει να δώσει πανελλήνιες. Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Καλημέρα σε όλους. Θέλω να σας πω ότι και στις δύο περιπτώσεις, και για τον δολοφόνο του Βελβεντού Κοζάνη στη ΔΟΗ Κοζάνης, αλλά και για την υπόθεση του καταδικασμένου για τα γλυκά νερά, ζητήθηκε αναβολή προκειμένου να μπορέσουν χθες, Παρασκευή, που ξεκινούσαν οι πανελλήνιες εξετάσεις, να συμμετάσχουν μέσα από τα σοφρονιστικά ιδρύματα στις εξετάσεις αυτές. Συγκεκριμένα για τον δολοφόνο των γλυκών νερών, είχε δικαστήριο την Τρίτη, ζήτησε ο δικηγόρος του την διακοπή της δίκης για μεταγενέστερη δικάσιμο. Δεν την έδωσε το δικαστήριο για μετά τις πανελλήνες και διέκοψε για 5η-1 του μήνα. Τότε λοιπόν έγινε η μεταγωγή του κρατούμενου από τις φυλακές του Μαλανδρίνου, πήγε την 5η κανονικά στο δικαστήριο, καθώς είπε ότι εγώ είναι το εφετείο μου, δεν θα έχω άλλη ευκαιρία, θέλω να πάω, και κυκλοφόρησε την 5η πληροφορία ότι δεν θα δώσει πανελλήνιες, επειδή δεν υπήρχε δρομολόγιο μεταγωγή προς πίσω προς το Μαλανδρίνο για να μπορέσει να δώσει εξετάσεις. Όμως την 5η το απόγευμα βγήκε έκτακτη μεταγωγή, μεταφέρθηκε και χθες κανονικά συμμετείχε σε εξετάσεις. Και ο κρατούμενος, καταδικασμένος και αυτός σε ισόβια για τον φόνο στη ΔΟΗ Κοζάνης, ζήτησε αναβολή μέσα στη βδομάδα, την πήρε, καθώς είπε η εισαγγελέα στην αγόρευσή της ότι πρέπει να δώσουμε την αναβολή και η ποινή έχει σοφρονιστικό χαρακτήρα και είναι ένα δικαίωμά του να δώσει εξετάσεις, το οποίο πρέπει να το ασκήσει. Πες μας τώρα και το θέμα το οποίο έδωσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για την προσωποποίηση του ανθρώπου ο οποίος άσκησε βία στον υπέρτατο βαθμό, με τον πιο ακραίο τρόπο, κατά της γυναίκας του. Σε τι μάθημα κλήθηκε να γράψει και ποιο ήταν το θέμα? Η τραγική λοιπόν ηρωνία είναι ότι ο καταδικασμένος για το φόνο της γυναίκας του κλήθηκε να δώσει νεοελληνική λογοτεχνία πάνω σε κείμενα για τη βία κατά των γυναικών, για το φεμινισμό και για την κακοποίηση και την έμφυλη βία. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε την τραγική ηρωνία και ότι αυτό το γραπτό, που δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το δούμε, διότι υπάρχει μια απονοματοποίηση των γραπτών όταν εξετάζονται, θα είναι ένα μνημείο για μένα να δούμε τι θα γράψει αυτός ο άνθρωπος. Έχεις δίκιο. Κύριε Μπαλάσκα, τώρα το θέμα το μεγάλο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ασφαλώς και έχουν δικαίωμα να πάνε να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό δεν το γνωρίζουν έναν-δύο μήνα πριν, ώστε να μην γκολίσουν την δικαστική διαδικασία και να εξελιχθεί ομαλά και η εκδίκαση της υπόθεσης, επειδή έχετε έρθει αντιμέτωπος με τέτοιους ανθρώπους, γι' αυτό ρωτάμε. Λοιπόν, όπως τα είπε ο κύριος Βουράκης, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη, είναι απόλυτο δημοκρατικό δικαίωμα και η πολιτεία τους παρέχει αυτό το δικαίωμα, έτσι ώστε να υπάρχει ένας πιο ομαλός σοφρονισμός τους. Πέραν τούτου, κανείς από εμάς δεν ξεχνάει τον Φρατζή, δεν ξεχνάει όταν η γυναίκα του ήταν κομμάτια. Σε 10 κομμάτια την έσπηρε σε κάδους και ακόμα δεν είχαν κρυώσει τα κομμάτια της όταν δόθηκε από την ελληνική πολιτεία η άδεια και πολλές άδειες να σπουδάζει, να δώσει εξετάσεις και στη συνέχεια να σπουδάζει κατά τη φυλάκισή του. Δεν ξεχνάμε ότι κάηκε 3 φορές η Αθήνα ένας νεαρός ο οποίος κατηγορούταν για τρομοκρατικές ενέργειες βαρύτατες, με πολύ βαριές κατηγορίες, για να δοθεί πάλι αυτό το δικαίωμα από τους δικαστές. Πάντως, αυτές τις δύο περιπτώσεις που λέτε, συγγνώμη που διακόπτω, καλώς και πήγαιναν και σπούδασαν οι άνθρωποι, γιατί στη συνέχεια είδαμε ότι η ζωή τους άλλαξε πάρα πολύ. Αυτό και σοφρονίστηκαν. Αυτό θα πω. Δεν έγκυται λοιπόν στην ελληνική πολιτεία, η οποία παρέχει στους φυλακισμένους αυτό το δικαίωμα, έγκυται στους δικαστές. Εάν οι δικαστές καταλάβουν με τη δική τους ευφυΐα
ότι αυτό γίνεται για να υπάρξει μια κολλησιεργία ή να υπάρξει μια αναβολή η οποία θα μπορούσε να του συμφέρει ή κάποια παραγραφή ενδεχομένως, τότε είναι στην διακριτική τους ευκαιρία και στην κρίση των δικαστών να μην τους επιτρέψει να πάνε να δώσουν εξετάσεις ή οτιδήποτε άλλο το οποίο προβλέπεται μέσα από τις κείμενες νομοθεσίες. Συνήθως υπάρχει ελαστικότητα και δίδεται στους φυλακισμένους το δικαίωμα, το διτό δικαίωμα πρώτον να δώσουν εξετάσεις και να εισαχθούν σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα και δεύτερον να παίρνουν τακτικές άδειες και να σπουδάζουν. Ναι, πάντως οι εξετάσεις, ημερολογιακά τουλάχιστον, περίπου γνωρίζουμε. Δηλαδή γνωρίζουμε και από φέτος πότε θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις και πότε θα ολοκληρωθούν. Γιάννη, αν μου επιτρέπεις Γιάννη, και γι' αυτό το λόγο και το εφετείο Κοζάνης, στην περίπτωση τουλάχιστον του δολοφόνου για την υπόθεση της ΔΟΗ Κοζάνης, έδωσε αυτήν την αναβολή. Το δικαστήριο θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Εκεί δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος κίνδυνος εκτός από την ταλαιπωρία όλων των ανθρώπων που αναγκάζονται να ξαναπηγαίνουν στο δικαστήριο. Ναι. Έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια, εκτείει την ποινή του, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος παραγραφής. Εγώ θέλω να σας βάλω ένα άλλο στοιχείο γενικά στην κουβέντα για όλους αυτούς τους καταδικασμένους οι οποίοι καταφέρνουν και πετυχαίνουν σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και πηγαίνουν. Πρώτον, μπορούν να παίρνουν τακτικές άδειες και να πηγαίνουν με βραχιολάκι να παρακολουθούν τα μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά ή τα εργαστήρια σε κάποια τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και αυτό είναι μια δυνατότητα έξτρα από τις τακτικές άδειες και ειδικά για τους καταδικασμένους για ισόβια, όπου έχουν δικαίωμα από το συμφρονιστικό κώδικα μετά από 12 χρόνια έκτησης της ποινής να βγουν και να πάρουν άδεια. Μας. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο. Άλλο ευεργέτημα είναι να μπορείς να πάρεις μία άδεια και να πας να παρακολουθήσεις ένα μάθημα σε ένα πανεπιστήμιο. Και όχι μόνο αυτό, γιατί έχουμε μια εξελιγμένη και καλή δημοκρατία στη χώρα μας, θέλω να σας πω ότι ο σοφρονιστικός κώδικας προβλέπει ότι τους καλύπτει και έξοδα. Όλα τα απαραίτητα έξοδα φοίτησης για να πάνε και να κάνουν στη σχολή τους, τους τα δίνει το Ταμείο της Φυλακής, που λέμε. Εντάξει, και επίσης, μην πάμε στο άλλο άκρο τώρα. Συζητάμε τώρα για τα περίπου τα αυτονόητα. Η κουβέντα μας, η προσέγγιση μας είχε να κάνει μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες που αυτά τα ευεργετήματα που λες, Άγγελε, χρησιμοποιούνται μόνο για να υπάρξουν διαφόρων ειδών κολλησιεργίες σε δευτεροβάθμια δικαστήρια και ούτω καθεξής. Επιτρέπτε να σας πω κάτι, δεν υπάρχουν μόνο γι' αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν μόνο και μόνο για ένα λόγο, για να παίρνουν τις άδειες και να βγαίνουν έξω, να αισθάνουν τον καθαρό αέρα. Και το έχουν δηλώσει και το έχουν πει και το έχουν πει και δημόσια. Λοιπόν, γιατί όταν παίρνει τακτικές άδειες, δικαιούσε τις πενθήμερες άδειες, τις οποίες δικαιούσε μετά από ένα χρονικό διάστημα, όταν έχει εκτίσει κάποια ποινή, και δικαιούσε και τις έξτρα άδειες, όπως πολύ καλά είπε ο κύριος Βουράκης, για να βγαίνεις να πηγαίνεις στο σχολείο και να σπουδάζεις στο πανεπιστημίο σου ή στη σχολή σου, καταλαβαίνετε ότι μειώνεται όχι μόνο κατά το ίμιση, αλλά και παραπάνω η ποινή σου και η έγκλειστη διαβίωσή σου μέσα στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Κύριε Μπαλέσκα, εντάξει, έτσι θα έπρεπε να είναι, αν το σύστημά μας είναι σοφρονιστικό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι σοφρονιστικό, αφού σοφρονιστεί ο κατηγορούμενος, ενδεχομένως και είναι να δημοκρατικό του δικαίωμα. Είναι δημοκρατικό του δικαίωμα. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Νομίζω ότι ήταν κατανοητά όλα αυτά που είπαμε. Άγγελε, ευχαριστούμε και εσένα. Καλημέρα.